Είναι ο πρέσβης επιτιμή, είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Πριν από λίγο κύριε Αϊφαντή, πριν από σας το μικρόφωνο, είχαμε τον άλλοτε πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογόνων Ανθράκων και μας εξηγούσε τι γίνεται στο πεδίο Κύπρου-Κρήτης. Την ίδια στιγμή η Τουρκία συνεχίζει ακαταπαύστος στον ίδιο ρυθμό. Τη μία είναι οι χάρτες του συνεταίρου του Ερντογάν, την άλλη είναι τα τουρκικά μέσα ενημέρωση που κάνουν ένα μασάζ στην κοινή τους γνώμη. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Εσείς όμως πώς αποτιμάτε όλη αυτή την εξέλιξη? Κύριε Σαχίνη, την αποτιμώ σαν ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της Τουρκίας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μας εκπλήττει το γεγονός ότι ακριβώς επειδή το κοίτασμα Κρόνος είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, δίνει σοβαρές ενδείξεις για μεγάλο κοίτασμα της τάξης του κοιτάσματος ΖΟΡ, η Τουρκία σπέβδει να υποφεληθεί. Σπέβδει να υποφεληθεί αξιοποιώντας τις επενδύσεις της Αιγαιοτρύπανα, τις επενδύσεις της σε πολεμικά μέσα και τις διπλωματικές της επενδύσεις στην ανοχή των Αμερικανών, των Ιταλών. Για τους Γάλλους υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα το ανοιχθούν, αλλά βέβαια δεν μπορεί να πάνε να τρυπήσουν πάνω στο γεωτρύπανο των Γάλλων, θα πάνε σε διαφορετικό σημείο, σε αρκετές δεκάδες μίλια μακριά, ίσως και πάνω από 100, αλλά στο ίδιο κοίτασμα. Άρα θεωρείτε εγκύτερα μια τέτοια μορφής νέα κίνηση από αυτό που διέρευσε, και κανείς δεν ξέρει πώς διέρευσε, ότι ανήμερα της επετείου της εισβολής στην Κύπρο της Τουρκίας μπορεί να ανακοινωθεί ενσωμάτωση του Βόρειου Κατεχόμενου Τμήματος? Δεν σε αυτή τη δουλειά που έχω κάνει επί 35 και πάνω χρόνια έχω μάθει να μην κάνω προβλέψεις παρακινούμενος από διάφορα δημοσιογραφικά κλισέ. Έχουν βέβαια και οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους. Αλλά η ουσία δεν είναι αν θα προχωρήσει στην ενσωμάτωση. Ουσιαστικά είναι ενσωματωμένα. Η δικιά μου ματιά λέει ότι δεν θα έχει κάποια προστιθέμενη αξία για τον Ερντογάν η ενσωμάτωση. Διεκδικεί την αναγνώριση της Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου και ότι δεν πρόκειται να την ενσωματώσει όπως περιπίνει η Ρωσία θα ενσωματώσει τον Ντομπάς και το Λουγκάνσκ, έτσι, τα οποία έχει αναγνωρίσει αλλά θα τα ενσωματώσει. Δεν νομίζω ότι πηγαίνει προς τα εκεί, διότι έχει σοβαρές πιθανότητες να αναγνωριστεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουρκικό κράτος. Με τα σχέδια που προωθεί για την επίλυση του Κυπριακού και η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο και η ίδια η Κύπρος, έτσι, τα αποδέχεται. Σωστά. Οι Κύπροι έχουν βάλει πάνω στο τραπέζι την ύπαρξη του κράτους τους, την ύπαρξη της κρατικής τους οντότητας. Αυτοί διαπραγματεύονται. Άρα μπορεί να είναι και στη λογική του Χότζα. Γεμίζω το δωμάτιο αφαιρώντας ένα. Εγώ φαίνεται ότι υποχωρώ, αυτό που δεν θα έκανα, αλλά τώρα υποχωρήστε εσείς πάνω σε αυτά που θέλω. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν μπαίνω σαν... Εγώ μπαίνω, εγώ εστιάζω, αυτό που εστιάζω είναι ότι η Τουρκία εξαγγέλει τις προθέσεις της και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι δεν θα περάσει από το στάδιο του δικαίου στο στάδιο των ενεργειών αυτής της μορφής. Ποιας μορφής? Εάν έρθει η Τουρκία και κάνει γεώτρηση εκεί που έχουμε οριοθετήσει εμείς με την Αίγυπτο και είναι ελληνική ΑΟΣ, εμείς τι θα κάνουμε? Θα εκτοξεύσουμε τόμους διεθνούς δικαίου? Θα την ανακαλέσουμε στην τάξη? Θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας? Επί του πεδίου τι θα κάνουμε? Γιατί αυτές οι δηλώσεις τους αποθρασύνουν. Έτσι. Μου θυμίζει ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, μην πω τι, ανά πάση περιπτώσει, με τη Μιμή Ντενίση να παίζει Τενεσί Ουίλιαμς. Είναι πολύ ευχαριστημένη η καλή αυτή ηθοποιός από τον εαυτό της, αλλά δεν έχει καμία σημασία ούτε με το σχέση, ούτε με το έργο του Τενεσί Ουίλιαμς, ούτε το θέατρο γενικώς. Έτσι λοιπόν και διάφοροι ερασιτέχνες, αντί να ακούν τους διπλωματικούς τους συμβούλους, αντί να ακούν αυτά τα στελέχη μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών που έχουν μυαλό και κρίση,
νομίζουν ότι μπορούν να αυτοσχεδιάσουν. Δεν έχει νόημα να εγκαλούμε την Τουρκία για παραβιάση του διεθνούς δικαίου, διότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται το διεθνές δίκαιο διαφορετικά από ότι εμείς, και όχι μόνο η Τουρκία. Άρα, κατά τη γνώμη σας, μάλλον εδώ θα έπρεπε να έχει αλλάξει και η δική μας πλευρά ταχύτητα στο θέμα. Ναι, ακριβώς θα έπρεπε να είχαμε κάνει εκείνες τις διπλωματικές ενέργειες οι οποίες θα απέτρεπαν αυτήν την εξέλιξη. Δεν τις έχουμε κάνει και εξαντλούμεθα σε εκκλήσεις, σε διορθώσεις παραβατικής συμπεριφοράς. Λες και είμαστε κάποιο διεθνές δικαστήριο. Λοιπόν, νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε άλλα πράγματα πριν με τους συμμάχους μας και επίσης επί του πεδίου να αναπτύξουμε όλα αυτά τα gadgets που αγοράζουμε σοριδών, διότι τα αγοράζουμε για αυτήν την περιοχή και όχι για να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα της Ρουμανίας. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Κύριε Πρέσβη, ακούγοντάς σας αναρωτιέμαι μήπως δαπανάμε πόρους ανθρώπινους και διπλωματικούς για έναν χάρτη του Μπαχτσελή ή για ένα βίντεο του Τουρκ Χαμπέρ, το οποίο ηρίστον παρόντο τα 3/4 του νησιού λέει ότι είναι τουρκικά, το 1/4 τα Χανιά είναι ελληνικά, είναι η βάση εκεί βέβαια, γιατί να μην ξεχνιόμαστε. Μήπως δαπανάμε πόρους αντίδρασης παρακολουθητικής σε ζητήματα ενώ υπάρχουν άλλα πιο ουσιώδη? Για το προφανώς υπάρχουν πολύ πιο ουσιώδη και τα ουσιώδηνα όσα έχει καταθέσει η Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη και όσα έχει καταθέσει σε όλες τις επαφές και μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία κρύβουμε από την ελληνική κοινή γνώμη, θεωρούμε αντιπαραγωγικό να ενημερώσουμε την ελληνική κοινή γνώμη για την πραγματική διάσταση των απαιτήσεων της Τουρκίας. Αυτό κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα γενικώς. Δεν πρωτοτυπεί ο συγκεκριμένος υπουργός, δεν πρωτοτυπεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το κάνει διαχρονικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δεν λέει στον ελληνικό λαό τι ακούει από τα στόματα των Τούρκων και δεν το ενημερώνει επίσης και για το τι κάνουν οι Τρίτοι όταν ενώπιον τους τίθενται αυτές οι διεκδικήσεις των Τούρκων. Ο χάρτης, γιατί 3/4, 1/4 και τα Χανιά ελληνική περιοχή, αν πάει κανείς πίσω πριν το 1909, αυτό ήταν το σχέδιο που οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής προωθούσαν. Διχοτόμηση προωθούσαν, έτσι, η Αυστρία. Διχοτόμηση προωθούσε. Λοιπόν, εκείνη την εποχή οι Τούρκοι έχουν ισχυρή μνήμη. Και όταν το 1923 στη Λοζάνη συζητήθηκε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των καθεστώτων του Αιγαίου, των νησιών του Αιγαίου, το πρότυπο που επικαλέστηκαν οι Τούρκοι τότε ήταν τα νησιά Άλαν της Φιλανδίας και το εκτεταμένο καθεστώς ουδετερότητας και στρατιωτικοποίησης που είχαν. Συνεπώς, επανέρχονται με αξιοθαύμαστη συνέπεια στις απόψεις που έχουν διατυπώσει διαχρονικά ανά τους αιώνες. Εμείς κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς δεν καταθέτουμε τα στοιχεία που έχουμε, ναι, σε ό,τι αφορά τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και τα οποία έχω αναφερθεί παλιότερα σε εκπομπή σας υπάρχουν. Αντί για αυτά γίνεται ένα μασάζ από διάφορες καλές εφημερίδες στην ελληνική κοινή γνώμη ότι κοιτάξτε τώρα αυτή ο στρατός απάνω στα νησιά είναι μια ελληνική υπερβολή ανάμεσα στις τόσες άλλες, ας πούμε. Και ότι δεν το έχει αναγνωρίσει ποτέ η συμμαχία. Το έχει αναγνωρίσει περίτρανα στα τέλη της δεκαετίας του 40, όταν γινόταν ελληνικός εμφύλιος. Είχαν δηλώσεις στη Σοβιετική Ένωση τότε με έγγραφά τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όχι με εσωτερικά σημειώματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί δεν τη βγάζουμε? Λοιπόν, για να μην ενοχλήσουμε, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το πρόβλημα δηλαδή ότι η Τουρκία προωθεί επί του πεδίου τις γεωτρήσεις της, καλά κάνει, τη δουλειά της κάνει, και στο διπλωματικό πεδίο δεν προωθεί άλλο πράγμα από την
αμφισβήτηση της κυριαρχίας επειδή στρατιωτικοποίησαμε τα νησιά. Τι σημαίνει, πάρτε το στρατό και δεν αμφισβητείτε η κυριαρχία σας, όπως λέει και το State Department. μα έκαναν, έβαλε ποτέ, είπε ποτέ το State Department διαχρονικά, αν μου δείξει ένας μία δήλωση ή μία πράξη, δηλαδή αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στα επίμαχα νησιά, έχουν πει ποτέ οι Αμερικανοί ότι τα θεωρούν, θεωρούν ότι ασκούμε πλήρη κυριαρχία και ότι μπορούμε να τα στρατιωτικοποιήσουμε? Ποτέ δεν το έχουν πει. Ούτε οι Γάλλοι. Άρα κανείς. Η χθεσινή δήλωση του State Department είναι μία τα ίδια στην ουσία. Ήταν απάντηση σε ερώτημα Ελλήνων δημοσιογράφων. Μάλιστα. Και είπαν τα ίδια πράγματα που λένε πάντοτε. Και βρείτε το ζήτημα είναι ότι αφού εμείς θεωρούμε ότι αμφισβητείται η κυριαρχία των νησιών, δεν βλέπουμε με πιο πρόσχημα ποια είναι η λαβή αμφισβήτησης. Είναι ότι υπάρχει στρατός απάνω. Γιατί δεν παίρνουμε μια γνώμη των συμμάχων μας ότι υπάρχει απάνω στρατός? Δεν αποκαλύπτω τίποτε. Όταν σας πω ότι μέσα στο ΝΑΤΟ οι μείζονες σύμμαχοι μας έχουν πει κατηδίαν, όταν γινόμεθα φορτικοί, ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει στρατός απάνω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Όχι η σημερινή κυβέρνηση, επαναλαμβάνω. Εδώ και δεκαετίες, όλες οι κυβερνήσεις, όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα κρύβει ότι οι σύμμαχοί μας θεωρούν ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Γιατί το θεωρούν? Όχι γιατί θα μολύνει ο στρατός στις υπέροχες ακτές τους, αλλά για να ικανοποιήσουν την Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό το κρύβουμε. Κρύβουμε αυτό. Δεν επικαλούμαστε τα έγγραφα στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ασχολούμαστε με άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι. Ακόμη και αυτός ο υπερβολικός χάρτης Μπαχτσελή δεν θα μπορούσε να είναι ένα εκμεταλλεύσιμο έγγραφο, αλλά με επίσημη κατάθεση ότι να, γιατί στα νησιά μου έχω στρατό? Δέστε εδώ τι. Το έχει πει πολύ, πολύ καλά, πολύ λακωνικά ο Υπουργός Άμυνας, ότι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται. Μάλιστα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το λέμε διεθνώς, δεν το έχουμε υποστηρίξει έμπρακτα. Όσο δηλαδή η Τουρκία ζητάει αποστρατιωτικοποίηση, εμείς πρέπει να προσθέτουμε αποτρεπτική αμυντική ισχύ πάνω στα νησιά. Εμείς πρέπει επί του πεδίου να δείχνουμε ότι δεν παίρνουμε χαμπάρι από αυτά που λέει η Τουρκία και επαυξάνουμε. Αλλά αυτή η τακτική οδηγεί σε μια κλιμάκωση την οποία πρωτίστως δεν θέλει ο κύριος Δέμπλιας, είναι υπουργός για ένα ακόμη ήρεμο καλοκαίρι. Αυτή είναι η ύψιστη στόχη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τα ήρεμα καλοκαίρια, και από κάτω ας διαβρώνεται, ας ροκανίζεται το έδαφος. Και δεν αντέχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, δεν είναι μόνο πρόβλημα του συγκεκριμένου υπουργού, ο οποίος όμως έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή. Δεν αντέχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε μια κλιμάκωση που ενέχει κίνδυνο. Εδώ πέρα κόντεψαν να αποκεφαλίσουν τον κυβερνήτη της φρεγάτας, ο οποίος αμήνθηκε στην πρόθεση των Τούρκων να τον εμβολήσουν. Και τους εμβόλησε αυτός. Στην αρχή ήταν τα πράγματα, πήγαινε για όπως ο Δινόπουλος. Έτσι έριξε τα δύο Τούρκικα και. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αυτό. Αλλά η πίεση ήταν αυτή που άλλαξε τη φορά και τιμήθηκε στο τέλος με έναν τρόπο. Τιμήθηκε σχήμα λόγου. Κοιτάξτε, κυρία Ιφαντή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Διότι, για παράδειγμα, φοκάραμε τώρα σε αυτό τον χάρτη. Επικεντρωθήκαμε σε αυτό το χάρτη. Αλλά τρέχει από το 20 ένας επίσημος χάρτης κατατεθειμένος και νομοθετημένος στην τουρκική βουλή της τουρκικής ακτοφυλακής στον διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας, ο οποίος για έρευνα και διάσωση ξεπερνάει και τον 25ο Μεσημβρινό. Και μάλιστα χθες οι Τούρκοι, επικαλούμενοι αυτό το χάρτη που λένε εμείς επίσημα τον έχουμε καταθέσει και δεν έχουμε αντιδράσεις, στήσανε και ένα σκηνικό ότι βοηθήσανε ένα ψαρά που έπαθε σοκ, έμφραγμα. Βέβαια, όρθιος μπήκε στο ελικόπτερο, το βιντεοσκοπήσαν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Αυτός δεν είναι πιο σοβαρός χάρτης στην τελική? Η Τουρκία έχει καταθέσει σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς γιατί προωθεί μια στρατηγική με συνέπεια. Είναι συνεπής στην επεκτατική της στρατηγική, δεν αφήνει ευκαιρία να πάει χαμένη και φόρουμ στο οποίο να μην καταθέσει τις απόψεις της. Τι κάνουμε εμείς είναι το θέμα. Έχουμε καταθέσει δικούς μας χάρτες? Εμείς δεν έχουμε καταθέσει συντεταγμένες τις ΑΟΣ μας ούτε καν σε ΗΕ. Αχ, να γιάσει απάντηση αυτό.
Να γεια στο στόμα σας, κύριε πρέσβη. Είναι μια αντίληψη ότι εμείς δεν προκαλούμε. Ούτε κόλπους έχουμε κλείσει, ούτε γραμμές βάσης. Αυτό είναι μια αντίληψη. Δεν λέω ότι δεν έχει τη λογική της. Αλλά είναι λάθος. Είναι λάθος. Αυτό ο Ταϊλεράνδρος έλεγε ότι το λάθος είναι χειρότερο από το έγκλημα. Αυτό είναι, είναι έγκλημα διαπαραλήψεως. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι πολίτες. Διότι τώρα ποιος ασχολείται. Αφού εδώ αυτό που τους περνάνε είναι ότι αν συμβεί κάτι με την Τουρκία, ένα θερμό επεισόδιο, βρε αδελφέ, επεισόδια συμβαίνουν, θα είναι στις ξαπλώστρες οι Έλληνες και οι ξένοι τουρίστες και οι νησιώτες εκεί από πάνω με τα κοκτέιλ και στα βουνά ή πάνω στον αέρα οι ειδικές δυνάμεις, οι πιλότοι θα λύνουν αυτές τις διαφορές. Δεν καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται παλαϊκή συστράτευση, συνστράτευση, δηλαδή ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να υπερασπίσει την πατρίδα του, γιατί η πατρίδα του τελεί υπό απειλή. Όσοι όπως εγώ τα λένε αυτά, χαρακτηρίζονται γραφικοί, πολεμοκάπηλοι κτλ. Ποιος είναι πολεμοκάπηλος? Εγώ που λέω την πραγματικότητα, αυτή που άκουγα μέσα στα διεθνή φόρα από τους Τούρκους συναδέλφους μου, να την εκθέτουν πολύ καλά οι άνθρωποι, με πλήρη ηρεμία και να τους ακούν οι πάντες με πλήρη ηρεμία και να μην έχω καν οδηγίες να αντιδράσω. Ή αν αντιδρούσα, και όσοι συνάδελφοι αντιδρούν, να αντιδρούν ανάλογα με το ταμπεραμέντο του καθενός και εκ των ενόντων. Δεν υπάρχουν πάγιες οδηγίες. Δεν θέλει ο υπουργός τριβές. Όχι ο σημερινός, οι προηγούμενοι. Θέλουν τριβές. Ήρεμα καλοκαίρια θέλουν. Μου λέει εδώ πάρα... Αυτή είναι η λογική. Μου λέει πάρα πολλοί κόσμος, αναρωτιόμαστε, λέει, με βάση αυτό που είπε ο κ. Πρέσβης, έστω αυτό το απλό, λέει, αυτά τα κείμενα Βρετανών και Αμερικανών για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών μας που κατατέθηκαν στον ΟΗΕ, αυτά γιατί δεν τα βγάζουν? Είναι ένα ισχυρό όπλο. Αυτή είναι απορία και πολλών συναδέλφων. Αυτή είναι απορία και πολλών συναδέλφων. Τώρα μην μπούμε μέσα στο χάλι του Υπουργείου Εξωτερικών και δει στις ΕΝΗ, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, διότι εκεί μέχρι και ο κύριος Δένδιας είχε βγάλει σπηριά όταν του είπαν τα στελέχη της, ή μάλλον κάποιο από τα στελέχη της, ότι είναι εκεί για να υπηρετεί όχι τη χώρα αλλά το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, και δεν πήγε χαμένη, είναι απόλυτα αξιοποιημένη αυτή η κυρία. Υπάρχουν διαχρονικά απόψεις οι οποίες δεν τις χαρακτηρίζω ούτε ως προδοτικές, ούτε ως μειοδοτικές, ούτε τίποτα. Τις χαρακτηρίζω απλώς. Λέω ότι είναι λάθος. Έτσι, είναι λάθος. Και εάν πραγματικά η εφαρμοζόμενη πολιτική είχε φέρει καρπούς, θα ήμουν από τους πρώτους που θα τη χειροκροτούσα. Αλλά αν δει κανείς διαχρονικά από πού άρχισαν τις αφισβητήσεις οι Τούρκοι και πού είναι τώρα, όπου είναι έτοιμοι να χυμίξουν, και ο κόσμος τους αναγνωρίζει, η διεθνή κοινότητα τους αναγνωρίζει και κάποια δίκαια, βρε παιδί μου. Έτσι. Θα πρέπει να συμπεράνουμε αυτό που έλεγε ο Αϊνστάιν, ότι ο ορισμός της ανοησίας είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα υπό τις ίδιες συνθήκες και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Το κάνουμε το ίδιο πράγμα, τον κατευνασμό, τον κάνουμε με θρησκευτική ευλάβεια δεκαετίες τώρα. Χειροτερεύει η κατάσταση, αλλά οι πολιτικοί μας ελπίζουν ότι δεν θα κάτσει στη βάρδια τους. Δεν θα κάτσει στη βάρδια τους, που είπε και η Αλής του Μνήμης, περιφερειάρχης. Λοιπόν, δεν θα κάτσει στη βάρδια τους. Από εκεί και πέρα, οι προηγούμενοι μια χαρά είναι. Δεν έκατσε στη βάρδια τους, δικαιώθηκαν. Πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο στην Ελλάδα, με αυτή τη λογική κινείται. Και δεν καταλαβαίνουμε. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο, καλημέρα στον κύριο Αϊφαντή, είμαι δωδεκανήσιος. Θέλω να του πω το εξής. Η Τουρκία έχει δώσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, άκουσον, επίσημα παραβίαση χωρικών υδάτων στα δικά μας, στις δικές μας νησίδες και βραχονησίδες, Χίνα και Παξιμάδα. Η Αθήνα δεν το λέει πουθενά αναλυτικά, το λέει γενικευμένα. Πώς θα φανεί κάποια στιγμή στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι έχουμε δίκιο, όταν αυτοί καταθέτουν διαρκώς στοιχεία πάνω στα δικά μας, ότι εμείς τα παραβιάζουμε, ενώ αυτοί τα παραβιάζουν? Πώς θα στοιχειοθετήσουμε εμείς, λέει, την αδικία που γίνεται? Καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε, καταλαβαίνω το συλλογισμό του ακροατή σας και τον σέβομαι απολύτως. Αλλά θα πρέπει να φύγουμε από το σχήμα ότι υπάρχουν κάποιοι καλόπιστοι τρίτοι, ότι η διεθνή κοινή γνώμη είναι ένα ακροατήριο καλόπιστων ακαδημαϊκών, οι οποίοι
ψάχνουν την αλήθεια. Αν τους αποδείξουμε ότι 2 και 2 κάνουν 4 και όχι 9 όπως ισχυρίζονται οι Τούρκοι, θα το αποδεχθούν αμέσως. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει καλόπιση στη διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν συμφέροντα. Δηλαδή η ΕΝΗ, η Ιταλική ΕΝΗ, πληρώνει κάποια royalties στους Κύπριους. Εάν είναι να τα πληρώσει στους Τούρκους για να κάνει τη δουλειά της, θα το σκεφτεί πολύ. Το άλλο δευτερόλεπτο. Θα έχει πάει από την άλλη μεριά. Συνεπώς, δεν υπάρχει μια καλόπιστη κοινή γνώμη την οποία εμείς πρέπει να πείσουμε. Πρέπει να πείσουμε την κοινή γνώμη ότι υπάρχουν κάποια ζωτικά μας συμφέροντα για τα οποία θα γίνει ο μαύρος χαμός εάν τα πειράξουν. Θα είμαστε ταύροι εν ιαλοπολείο. Το είχε πει ο αείμνηστος Γιώργος Παπανδρέου. Ανοίχτε την πόρτα του φρενοκομείου και θα μπούμε ευχαρίστως μέσα. Αυτό δεν το λέμε. Οπότε το λέει αντίθετα η Τουρκία. Η Τουρκία λέει, δεν επιδίδεται σε συλλογή gadgets η Τουρκία. Δεν ψάχνει τα καλύτερα drones και το ένα και το άλλο. Είναι διατεθειμένη να ματώσει και το έχει αποδείξει στη Λιβύη, στη Συρία. Έχουν νεκρούς οι Τούρκοι. Αυτό το πράγμα εμείς το προσπερνάμε. Κανονικά θα έπρεπε να το σεβόμαστε. Θα πρέπει να το σεβόμαστε. Εμείς τους δικούς μας νεκρούς, όπως ο Ηλιάκης και οι άλλοι στα Ίμια, τους χώσαμε κάτω από το χαρτί. Η ιδιωτική πρωτοβουλία τους τίμησε και κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης πηγαίνουν και οι πολιτικοί στα μνημόσυνα. Οι Τούρκοι όμως, αξιωματικοί και τα λοιπά, ναι, είναι αντίπαλοι, έτσι. Το έχω ξαναπεί, αλλά δίνουν τη ζωή τους για αυτό που πιστεύουν για τη χώρα τους. Ποιος Έλληνας το κάνει αυτή σήμερα? Εγώ έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι είναι εύκολο να λέμε το πολιτικό σύστημα, πρώτος εγώ το λέω, η πολιτική, η στρατιωτική κτλ. Αλλά αυτοί δεν προκύπτουν από τον Άρη, από μια κοινωνία βγαίνουν. Λοιπόν, αυτή η κοινωνία τι κάνει? Εγώ είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σωστοί. Δεν όμως το σύστημα που υπάρχει δεν τους προωθεί στις κατάλληλες θέσεις, στις κατάλληλες στιγμές. Αυτά πρέπει να αναλογιστούμε, διότι οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους και εμείς δεν την κάνουμε. Αν διορθώσουμε εμείς το δικό μας κεφάλαιο, αν όπως λένε στον μπάσκετ φτιάξουμε την άμυνά μας εμείς, δεν θα περνάνε οι επιθέσεις των άλλων. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Εδώ όλο το πολιτικό σύστημα μαλλιοτραβιέται για τις εκλογές, για το με ποιον θα κάνουμε τα σχήματα κτλ. Εντάξει, αυτή είναι η προτεραιότητά του. Δεν είναι ελληνική πατέντα και στη Βρετανία το ίδιο γίνεται, αλλά αυτό μας απαλλάσσει των ευθυνών μας. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο πρέσβη για μια φορά ακόμη. Θέλω να μου λύσει μόνο μια απορία. Δύο φορές τον έχω ακούσει στο ραδιόφωνο, κύριε Σαχίνη, μαζί σας, και τις δύο φορές όταν μιλάει για τα οπλικά συστήματα λέει ότι αυτά είναι για την πατρίδα και όχι για τη Ρουμανία. Έχει υπόψη του κάτι με τη Ρουμανία και επιμένει στη Ρουμανία? Όχι, τυχαίο παράδειγμα το δείχνει, παιδιά. Όχι, δεν είναι τυχαίο παράδειγμα. Α, έχετε κάτι υπόψη σας? Κοίτα να δεις, είναι το νέο πεδίο δοκιμών τους στην πράξη. Αν πρόκειται να πολεμήσει η ελληνική πολεμική αεροπορία, εκεί πρώτα θα πολεμήσει. Λοιπόν, αυτοί είναι οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ. Πιστεύουμε ότι το ΝΑΤΟ δεν σχεδιάζει. Και αν σχεδιάζει, τι σχεδιάζει? Εν πάση περιπτώσει, δεν σχεδιάζει να στείλει νατοϊκά αεροπλάνα να υπερασπίσουν την Ταϊβάν. Αλλά τη Μολδαβία, δεν ξέρω. Μάλιστα. Αλλά για εδώ κουβέντα δεν κάνει ούτε το ΝΑΤΟ. Γιατί είμαστε και δύο σύμμαχοι. Το ΝΑΤΟ προφανώς δεν κάνει. Μάλιστα. Έτσι, κοίτα ο Κροατής, έπεσε μέσα. Ο Στόλτεμπεργκ έχει εξηγήσει, δεν μπορεί με μεγαλύτερη σαφήνεια, πόσο πολύτιμη θεωρεί την Τουρκία προσωρινά. Ως προσωρινό εφαλτήριο. Δεν σκέφτεται με όρους δεκαετιών Στόλτεμπεργκ, σκέφτεται με όρους μηνών. Υπάρχει μια. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Υπάρχει μια κατεστημένη πολιτική που την θέλει να την επαναφέρει στην πλήρη νατοϊκή τροχιά. Είναι μάταια, είναι λάθος αυτή η πολιτική, δεν θα αποδώσει. Αλλά αυτή είναι που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι εφαρμόζει. Δεν έχουμε καταφέρει, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες, ιδίως αυτής της κυβέρνησης και κάποια σκυρτήματα της προηγούμενης και προηγούμενων κυβερνήσεων, να πείσουμε τους Αμερικανούς ότι η Τουρκία, όπως και το Ιράν το 1979, απέπλευσε και δεν γυρίζει πίσω στο λιμάνι. Τώρα το που θα καταλήξει είναι ένα θέμα και ακαδημαϊκής έρευνας.
αλλά να γυρίσει πίσω έτσι όπως ήταν, αν ως διαμαγείας εξαερωθεί ο Ερντογάν, δεν πρόκειται. Αυτό το πράγμα δεν έχουμε καταφέρει να το πείσουμε. Το προσπαθεί, είναι η αλήθεια, για να μην λέμε διαρκώς αρνητικά, το προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός, αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών, προσπαθεί να πείσει τους Αμερικανούς, αλλά δεν νομίζω ότι το κάνουμε μέχρι στιγμής επιτυχώς. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, είναι της φίλης μου της Ελένης το ερώτημα. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Ιφαντή, για σας είναι δεδομένο ότι η Τουρκία, για την Τουρκία είναι μονόδρομος και επιλογή η σύγκρουση. Το ερώτημα είναι λοιπόν τι κάνουμε εμείς, αυτό μας λέτε? Η Τουρκία δεν θέλει να ντε και καλά να συγκρουστεί. Θέλει να πάρει. Αν εμείς τα παραχωρήσουμε, θα τα πάρει. Δεν επιδιώξει τη σύγκρουση, αλλά απειλεί με σύγκρουση. Είναι διατεθειμένη να μετέλθει τη σύγκρουση. Το έχει πράξει στη Συρία, το έχει πράξει στο Αζερβαϊτζάν και στην Αρμενία, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το έχει πράξει στη Λιβύη. Αυτοί που δεν θέλουν τη σύγκρουση για να αμυνθούν, είμαστε εμείς. Και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται η Τουρκία και αυτό διαπιστώνουν οι Τρίτοι. Εάν οποιοδήποτε άλλο κράτος με δύναμη της Ελλάδας, με τον εξοπλισμό της Ελλάδας, υπέμενε, δεχότανε το 1/10 των προσβολών που μας κάνει η Τουρκία, θα είχε αντιδράσει μανιακά, γιατί είναι μερικά πράγματα για τα οποία κανείς δεν παίζει. Η εθνική του κυριαρχία δεν είναι αναλώσιμο. Οι παραβιάσεις δεν είναι κάτι το οποίο πηγαίνουμε, πλενόμαστε, κάνουμε ένα ντους και είναι σαν να μην συνέβησαν ποτέ. Μία παραβίαση φέρνει την άλλη και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διεθνώς έχει κατοχυρώσει την εικόνα μιας χώρας που ασκεί περιορισμένη κυριαρχία στο Αιγαίο, όπου έχει αδιευκρίνιστα σύνορα, όπως μας λένε οι σύμμαχοί μας. Αδιευκρίνιστα σύνορα στο Αιγαίο. Τι έχουν πει οι Γερμανοί στις επίσημες δηλώσεις τους? Υπάρχει μια μακρά διαμάχη για την χάραξη των συνόρων στο Αιγαίο. Εμείς μόνο τα θεωρούμε πεντακάθαρα. Γιατί δεν έχουμε αμυνθεί εμείς. Όταν ο πρώτος Τούρκος πήγε να ανέβει ή έπρεπε να επιπέσουμε πάνω. Αυτό που θα έκανε οποιοδήποτε άλλο κράτος. Έτσι, οποιοδήποτε. Από την Ισλανδία μέχρι, δεν ξέρω και εγώ, την Ινδονησία, όλοι αμήνονται το εδάφος τους. Γιατί ξέρουν ότι αν ανεχθούν κάτι τυχαίο, κάτι μικρό, θα έρθει κάτι μεγαλύτερο. Μετά θα έρθει ακόμη κάτι μεγαλύτερο. Και θα έχει κατοχυρωθεί η εικόνα ότι το... εντάξει, δεν το εννοούμε κιόλας. Λέει, διατηνόμεθα ότι έχουμε κυριαρχία πάνω στα νησιά του Αιγαίου, αλλά δεν είναι και έτσι τα πράγματα, γιατί αλλιώς θα είχαμε αντιδράσει. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε δημιουργήσει. Φέρει ευθύνη και η σημερινή κυβέρνηση προφανώς, γιατί διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, αλλά θα ήταν άδικο να το φορτώσουμε σήμερα. Είναι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, επί δεκαετίες έχει λειτουργήσει έτσι. Πήγε να χαλάσει τη σούπα ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν άντεξε ούτε ο ίδιος, ούτε η κοινωνία από πίσω του να τον στηρίξει σε μια τέτοια κατέρευση και η υγεία του. Εγώ το είχα βιώσει ως νεαρός διπλωμάτης τότε στο διπλωματικό του γραφείο, το ένα έφερνε το άλλο. Αλλά ήταν ο μόνος που αποπειράστηκε κάτι. Έτσι, προφανώς δεν είχαν υπάρξει και παλιότερα στην ιστορία, ψάχνω, αλλά ο πιο πρόσφατος αυτός. Κύριε Πρέσβη, για μια φορά ακόμη θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί εγώ επαναλαμβάνω, μιλάτε πολύ προσεκτικά, με πάθος, αλλά πολύ προσεκτικά, και αν κρίνω εδώ από τα μηνύματα από πάρα πολύ κόσμο, μου λένε μην διακόπτεις ποτέ ξανά τον κύριο Αϊφαντή όταν εκφράζεται, ούτε για ερωτήσεις. Επιτρέψτε να σας πω, το πάθος πρέπει να υπάρχει. Στην επαγγελματική μου ζωή υπήρξα ανέκφραστος όπως ο Γρανίτης, αλλά από μέσα, αν δεν έχεις πάθος για αυτό το πράγμα, για ποιο θα έχεις? Για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, για αυτές τις τριχές, για ποιο θα έχεις? Εγώ τουλάχιστον για αυτά έχω. Αλλά για να πετύχεις σε ένα διεθνές φόρουμ, σε μια διμερή διαπραγμάτευση, προφανώς δεν μιλάς με το ύφος και τους όρους που μιλάω εγώ στους ακροατές. Δεν κάνω εσωτερική διπλωματία. Λέω τα πράγματα όπως είναι. Όταν μιλάω με τους άλλους, μιλάω όπως πρέπει να μιλάνε οι διπλωμάτες. Έτσι. Σαφές. Δεν σαφές. Είναι ότι
Αλλά αν δεν έχεις τον καημό από μέσα σου, δεν πρόκειται να δώσεις τις μάχες, ακόμη και αυτές που ξέρεις από τα πριν ότι θα χάσεις. Πρέπει όμως να δίνονται οι μάχες, γιατί αυτό επιτάσσει κοινή λογική. Γιώργος Αϊφαντής, θέλω να τον ευχαριστήσω, τον κύριο Πρέσβη. Καλημέρα από το Ηράκλειο, κύριε Πρέσβη. Να είστε καλά.